Το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν κατώτερο των προσδοκιών μας. Όχι μόνο για μας, αλλά και για τις χιλιάδες των προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών σε αυτή τη χώρα. Χάσαμε μια μάχη, αλλά έχουμε μπροστά μας τον κρίσιμο πόλεμο. Και δεν έχουμε ούτε την πολυτέλεια, ούτε το δικαίωμα να κάνουμε πίσω. Έχουμε μάθει άλλωστε πάντοτε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να βγαίνουμε μπροστά. Και το ίδιο κάνουμε και τώρα. Άλλωστε, νομίζω ο Ευκλήδης το έγραψε χθε. δεν είναι το κρίσιμο στη ζωή αν θα πέσεις, αλλά αν θα σηκωθεί. Θέλω λοιπόν σήμερα να σας ζητήσω όλους και όλες μαζί να σηκωθούμε, να ανασυγκροτηθούμε και να παλέψουμε. Και ξέρουμε καλά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί το βασικό μας όπλο, αν θέλετε, η βασική μας δύναμη, είναι ότι υπερασπιζόμαστε το δίκιο, υπερασπιζόμαστε τις αξίες μας, υπερασπιζόμαστε τις αξίες της δημοκρατικής παράταξης και της αριστεράς. Οφείλουμε λοιπόν να βασιστούμε σε αυτή την προσπάθεια, οφείλουμε να στηρίξουμε και να στηριχθούμε καταρχήν στις εκατοντάδες χιλιάδες των ψηφοφόρων, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο, που μας δίνουν σαν αφετηρία ένα 24% του εκλογικού σώματος αριθμός ψηφοφόρων σχεδόν αντίστοιχος αυτών που εμπιστεύθηκαν τον ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες ευρωεκλογέ του 2014, λίγο πριν έρθει η μεγάλη πολιτική ανατροπή. Δεν θέλω να ισχυριστώ ότι ο αγώνας που έχουμε μπροστά μας είναι ένας εύκολος αγώνας. Ξέρω ότι θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Αλλά πιστεύω βαθιά ότι είναι ένας αγώνας που μπορεί να κερδιθεί. Σήμερα, λοιπόν, θέλω να σας καλέσω μπροστά σε αυτή την κρίσιμη μάχη να οργανωθούμε καλύτερα και να τη δώσουμε με καλύτερους όρους. Να τη δώσουμε αυτή τη μάχη με πίστη στην αλήθεια για το τι διακυβεύεται στις ερχόμενες εθνικές εκλογές.